να έχω δουλέψει όσο λίγοι άνθρωποι στη ζωή μου, αλλά θεωρώ ότι είμαι ιδεολόγος στα Πήγα πρώτη φορά 40 χρονών διακοπές. Δεν ήξερα πώς είναι διακοπές. Μουσική Για εμάς, ειδικά ως απαράδεκτους, είμαστε κάτι κεφάτα πιτσιρίκια, ας πούμε, τα οποία κάνανε την τρέλα τους και τα πληρώνανε τουλάχιστον. δεν ξέρω τι γίνονται τα λεφτά. Δεν είναι όσα και λεφτά, αλλά όσα και να είναι, όσα και να μου δώσει, κάπω τα χαθούν και δεν ξέρω πώ έχουν χαθεί. Εδώ συνέντευξη έχω δώσει και μου λέει, εκτός από παρουσιαστή είστε και ηθοποιός, δηλαδή. Το πέντες μετά, να βλέπω τους γονείς να είναι έτσι όπως ήταν, ήταν πολύ δύσκολο. Είπα όταν κατέβω από τη μηχανή, αυτό σημαίνει ότι γέρασα. Κυρίε και κύριοι, φίλε και φίλοι, καλησπέρα σα. Το απόψινό μας ΤΕΤΑΤΕΤ θα είμαστε παρέα με ένα από τα πιο οικία πρόσωπα τη ελληνική τηλεόραση, τον Σπύρο Παπαδόπουλο. Σπύρο μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, τόσο. Σε ευχαριστώ για την τιμή. Ξέρω ότι είσαι έτσι <laughs> και να σου πω ότι με την απόψινή σου παρουσία ισοφαρίζουμε. Ήρθα μια φορά φοιτητή στο κόντρα πλακή και έπαιξα. Ναι. ναι. Και μια φορά στο, στηριγιά σου που ήταν το. Α, uh, το αφιέρωμα στο Μάριο Ντόκα. Στο Μάριο, ναι. Οπότε είναι και η δεύτερη σου φορά στο Τετατέτο μετά από 7-8 χρόνια. Ισοφαρίζουμε δύο -δύο από αυτό. Δύο-δύο, ναι, ναι. Στη... Και ήθελα να έρθω, αλλά ήμουν μικρό στην. Πώ λέγονταν, χρυσή κάρτα, mm -hmm. αυτό με τον μπάσκετ. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ξέρει τι, είσαι όντω ένα από τα πιο οικεία, ίσω το πιο οικείο πρόσωπο στον Έλληνα τηλεθεατή και στου Έλληνε γενικότερα. Αλλά νιώθω ότι παρά την οικία εικόνα σου, λίγα πράγματα ξέρουμε για σένα, για τη ζωή σου. Γενικά υπάρχει ένας άγνωστος πύρος Και πιστεύω ότι η θελημένα έγινε αυτό. Το ήθελες πάντα. Δεν ήθελες έτσι να είσαι ανοιχτός ναι, ναι, σε όλους δε, και σε όλα. Ναι, μου αρέσει Γενικώ και υπάρχει και για μένα ένας άγνωστος πύρος που ακόμα δεν... Δεν γνωριζόμαστε καλά. Οπότε... Το ψάχνει κατά καιρού. Ναι, ναι, ψαχνόμαστε. Α πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή. Ε, Μικρό, είπε ότι ήθελε να γίνει ψαρά, μαραγκό. Γενικότερα σου αρέσει η μοναξιά. Έλεγε να είμαι με το ραδιοφωνάκι μου και να μην έχω κανένα πάνω από το κεφάλι μου. Δέκα χρονών ήσουν παπλωματά. <laughs> Άρα κάτι παραπλήσιο. Σε άλλη συνέντευξη είπε ότι άλλαξε 36 δουλειέ. Θεωρείς ότι όλη αυτή η διαδρομή πολύ γρήγορη, ενώ ήσουν ακόμα μικρός, να αλλάξεις τόσες δουλειέ, χειρονακτικές δουλειέ κτλ, σε βοήθησαν πρακτικά στη ζωή σου, μετά. Εγώ όχι μόνο με βοήθησαν, αλλά απλώ από τότε ξεχωρίζω, άμα γνωρίσω έναν άνθρωπο και μιλήσω λίγο μαζί του, καταλαβαίνω αν έχει δουλέψει πολύ στη ζωή του ή όχι. Και οι άνθρωποι που έχουν δουλέψει πολύ στη ζωή τους έχουν μία άλλη ματιά στα πράγματα. Ε, μία... Δεν έχουν πολλά περιτά στο μυαλό του. Περικοκλάδε που λέμε, να μπερδευόμαστε. Εσύ πάντως έχει δουλέψει πάρα πολύ στη ζωή σου. Ναι, πολύ. πολύ. Αυτό ε, νιώθει ότι σου δίνει αυτή την οικειότητα που δίνει προ τον κόσμο και εισπράττει ο κόσμο από σένα. Γιατί σε νιώθει δικό του άνθρωπο ο κόσμο. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. όντω το, το παίρνω πίσω αυτό και μου δίνει πολύ δύναμη. Είναι πολύ σπουδαίο. Πολύ σπουδαίο. Ε, ωστόσο, εγώ θεωρώ ότι μπορεί να έχω δουλέψει όσο λίγοι άνθρωποι στη ζωή μου, αλλά θεωρώ ότι είμαι ιδεολόγος τεμπέλης. Απλώς δεν έχω το, το περιθώριο να το, να το κάνω, να το ζήσω αυτό. Αλλά ας πούμε, το καταλαβαίνω, εγώ πήγα πρώτη φορά 40 χρονών διακοπές, δεν ήξερα πώς είναι διακοπές. Και πήγα και κάθισα 1,5 μήνα και δεν ήθελα να φύγω. Γιατί μου λέγανε οι φίλοι μου, εσύ δεν θα αντέξει πάνω από δύο μέρε, έχει μάθει να δουλεύει. Όχι, και μου απέδειξε. Έκτοτε κάνω, προσπαθώ τα καλοκαίρια και κάνω δύο-τρει δύο, δύο, μήνε διακοπέ στην Άξο κτλ. Και, και δεν θέλω να φύγω. Δηλαδή, μπορώ να μην κάνω τίποτα πολύ εύκολα. Αλλά επειδή ε, ε, αναλαμβάνει τόσε πολλέ δουλειέ, αναγκαστικά τρέχει. Ναι. Σε καταλαβαίνω. Και όπω πολύ καλά γνωρίζει εσύ, στι δικέ μα δουλειέ δεν είναι. Ναι. Δουλεύω λίγο. Δεν μπορώ να παίξω λίγο σύρια λίγο θέατρο. Ούτε να τα αφήσει πίσω γιατί είναι. ποιος ποιο θα τα κάνει. Είναι. Ναι. Ε, Πε μου κάτι, ποια θα έλεγε ότι είναι η πρώτη έτσι, εικόνα που έχει στο μυαλό σου από τη ζωή σου. Άμα να τρέξει πίσω, τι θυμάσαι, είναι στην άξο, είναι με του γονεί σου. Όχι, στον πειραιά. Στον πειραιά. ναι. Ε, η πρώτη μου εικόνα, α πούμε, που είναι πάρα πολύ δυνατή, πρέπει να ήμουν έξι χρονών, Κάτι τέτοιο και ανοίγει, ο πατέρα μου ήταν, ε, έψαχνε συνέχεια για δουλειά λόγω κοινωνικών φρονήματων, τότε τα πράγματα είναι δύσκολα. Και έψαχνε για δουλειά. Και ανοίγει μία μέρα την mm. πόρτα και κάθε στην πόρτα και μα κοιτάει. Έτσι, είχε κάτι γαλάζια μάτια, σαν τη θάλασσα, και μα κοιτάει μυδιώντα. Τι έγινε, Χριστιανέ μου, του Λίγημαν, δεν έλεγε. Δεν έλεγε. Είχε κερδίσει, ήταν παραμονή Χριστουγέννων, είχε πάει να βρει δουλειά και είχε κερδίσει 5.000 δαχμέ στο λαχείο. Και δεν θα το ξεχάσω αυτό γιατί πήγαμε, ψωνίσαμε. Ήταν η πρώτη φορά που κάναμε Χριστούγεννα κανονικά. Και ο πατέρα σου άλλαζε πολλέ δουλειέ, δηλαδή. Ναι. Πήγαινε κάπου, τον διώχνανε, α πούμε, ή τον κυνηγάνε. Ναι. Έκανε... τότε δεν μπαίνανε ούτε στα εργοστάσια. Ζητάγανε κοινωνικά φρονήματα. Σκέψω ότι για αρκετά χρόνια πήγαινε και δούλευε σε μια εκκλησία νεοκόρο καδηλανάφτη. Γιατί ο παπά ήταν κρυφό αριστερό και εκεί δεν ζητάγανε φρονήματα. Εκεί είχαν εμπιστοσύνη στον παπά, α πούμε. Και... Η μαμά, στο σπίτι. Η μαμά, όχι. Σε σπίτια, όχι στο σπίτι. Σε σπίτια. <laughs> Πόσα αδερφέ ήσασταν. Ε, ήμασταν δύο κάποτε, δεν ήμασταν. Α, το χάσαμε τον αδερφό Όταν ήταν μικρό, ή. Ναι. Α, σε, σε τι ηλικία. Ε, έξι. Εσύ ήσουν ο μεγαλύτερο ή μικρότερο. Εννιά εγώ. Ναι. Ε, φαντάζομαι αυτή είναι μια απώλεια που σημαδεύει παρόλο που ήσουν μικρό. Απόλυτα. Ναι. Το απόλυτο σημάδι. Αρώστησε δηλαδή. Αλεξίτηλο. Από λάθο γιατρού. Το θυμάσαι σε πονάει το ίδιο με τότε ή όντω ο χρόνο απαλύνει τα πράγματα. Ε, τα απαλύνει, ασφαλώ τα απαλύνει, αλλά το σκέφτομαι πολύ συχνά. Πώ θα ήταν τώρα, πώ θα ήμασταν μαζί, πώς... ναι. Ήσουν ο μεγάλο αδερφό τότε, δηλαδή ναι. ήσουν προστατευτικό μαζί του. Ναι. Και μα αγαπώ και πολύ. Μη είχαν στείλει μια φορά σε ένα χωριό. Ε... Και με φέρανε πίσω άρον άρον γιατί έκανε πυρετό αυτό από τα του. Που έλειπε ο πύλο. Έτσι σε λέγε. Πώ το λέγανε. Αλέξανδρο. Τον Αλέξανδρο. Γι αυτό Α, γι' αυτό έβγαλε το, γιο μου. Το γιο σου, ε? ναι. Για ένα εννιάχρονο χρόνο παιδί που χάνει τον αδερφό του, αλλά φαντάζομαι μετά βλέπει και το πένθο και το πώ το περνάει η οικογένεια και η οι γονείς. Αυτό ήταν πολύ δύσκολο. Το πένθο μετά. Να βλέπω τους γονείς να είναι έτσι όπως ήταν, ήταν πολύ δύσκολο. Δεν το ξεπεράσαν ποτέ, πιστεύει. Ναι, ε, όχι ποτέ. Κάνατε κάτι με το ιατρικό λάθο, ενώ δικαστικά. Ε, όχι, γιατί δεν μπορούσα να αποδείξει το οτιδήποτε. Ο πατέρα μου πήγε να τον χτυπήσει, αλλά προλάβανε να κλειδώσει μια πόρτα και μετά δεν έγινε κάτι. Είχα διαβάσει ότι η μαμά σου σε είχε στείλει κάποια καλοκαίρια σε μοναστήρι στην Άξο, στον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο, λόγω συνθήκων. Γενικά. Πώς θα χαρακτήριζες την παιδική σου ηλικία. Δύσκολη, φτωχική, στερημένη. ναι, απόλυτα φτωχική και δύσκολη, αλλά δεν την εκλαμβάναμε έτσι εμείς, γιατί οι παιδιά ήμασταν. Mm -hmm. Εν τω μεταξύ στη γειτονιά μας ήταν Ο πλουσιότερος δεν είχε να φάει, είμαστε όλοι οι ίδιοι. Οπότε δεν είχαμε μια άλλη εικόνα ώστε να συγκρίνουμε και το θεωρούσαμε ότι αυτό είναι το κανονικό, ας πούμε. Δεν είχαμε πρόβλημα. Όλη μέρα παίζαμε. Χαρούμενο παιδί μου, ας πούμε. Έκανε όνειρα πώ θα ξεφύγει από τη φτώχεια, από την τα κτλ. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Όνειρα ποτέ. Ούτε τότε, ούτε τώρα, ούτε ποτέ. Αλήθεια. Ε, καλά. Το, αυτό που έγινε πότε το σκέφτηκε αυτό. Ποτέ. ποτέ. Ήρθε και με βρήκε. Ε, Απανοτέ συμπτώσει, α πούμε, αποφασίσαμε. Απλώ εντάξει, εγώ έχω μάθει, ίσω επειδή δουλεύω μικρό, να δουλεύω όταν κάνω κάτι να προσπαθώ να το κάνω καλά. Μέχρι εκεί, αλλά ό,τι είναι αυτό το διαχειρίζομαι χωρίς να λέω να πατήσω εδώ για να ανέβω μετά στο παραπάνω. Δεν ήσουν ένα του παιδί δηλαδή, στο σχολείο που έλεγε ποιήματα για πεζεστά και τσάκια. Αντιθέτω, αντιθέτω. Ποτέ δεν είχα πει τίποτα. Ήσουν ένα τρεφέ παιδί. Ναι. Και ντρεπόμουν πολύ, δεν μπορούσα. Με παρα... Γιατί ήμουν άριστο μαθητή και με παραγάγανε οι δάσκαλοι να, πω, να παίξω και να πω πήμα. Mm -hmm. Ποτέ, ποτέ. Μία φορά είχα κάνει κάτι που κρυβόμουν. Αυτό δέχτηκα να κάνω μέχρι εκεί. Που ήταν μπροστά ένα και μίλαγε. Και εγώ ήμουν κρυμμένο σε μια ντουλάπα και άνοιγα κάτω σε μια καρποζιά και έκλεινα μέχρι αυτό. Και όλο αυτό το χιούμορ, όλο αυτό το. Εσύ δείχνει να είσαι η ψυχή τη παρέα. Δεν υπήρχε τότε. Πρέπει να υπήρχε μάλλον, γιατί αυτά είναι έμφυτα τα πράγματα. Νομίζω πω το πήρα από τη μητέρα μου. Mm -hmm. Ήταν έτσι πολύ. η ψυχή τη παρέα πάντα η μάνα μου. Και ποιε ήταν οι συμπτώσεις που σε οδήγησαν στο να γίνει ο Σπύρο Παπαδόπουλο, πολύ ξέρουμε. Κοίταξε τώρα με σειρά από συμπτώσει. Α πούμε, δεν είχα ιδέα από θέατρο. Και από... Ούτε είχα πάει στο θέατρο. Μια φορά, νομίζω, είχα πάει. Μια ε... φορά στη ζωή σου, ναι, μέχρι τότε. Ναι, ναι, ναι. Τι είδε, θυμάσαι, Όχι. Δεν θυμάσαι. Και τι έλεγε ότι θα γίνει όταν μεγαλώσει. Ε, αυτά που έλεγε κι εσύ πριν. Α. Κάτι μόνο μου. Ναι. Κάπου κάτι μόνο μου. Ναι. Παρόλο ότι με τα γράμματα τα πήγαινα πολύ καλά. Διάβαζα πολύ. Πολύ λογοτεχνία. Και μία μέρα μου έκανε. Είχα ένα μηχανάκι τέλο πάντων. Εγώ είχα πάντα αδυναμίε γυναίκε. Μια όμορφη κοπέλα μου έκανε, με παρακάλεσε να την πάω μέχρι τη σχολή τη, α πούμε, τη δραματική. Την πήγα, άκουσα εκεί τα παιδιά απ' έξω να λένε ότι ο Αριστοφάνη, ο Σάξπιρ, ο Μπρέχτ. Λέει, τι είναι αυτή, ρε. Εγώ και δεν ξέρω τίποτα από αυτά <laughs> που διαβάζω, α πούμε. Και λέω, θέλω να έρθω κι εγώ. Μα μου λένε ότι δεν μπορεί να έρθει. Λέω να παρακολουθώ, δεν θέλεγα. θα πληρώνω, αλλά θέλω να παρακολουθώ για να μάθω. Έτσι ξεκινήσαμε, Υπήρχε μια λιψανδρία στη σχολή. Μου δίνανε, ενώ ήμουνα, α πούμε, σαν ακροατή. μου δίνανε κομμάτια να βοηθάω τι κοπέλε τα Και, και έγινε μόνο το πράγμα. Ούτε κατάλαβε. πώ Με την κοπέλα αυτή τα, εί, τα, είχατε, φαντάζομαι. Όχι. Α, απλά ήταν φίλοι. ούτε. δύο-τρει φορέ είχαμε βρεθεί. Α. Ε, την κοιτούσα, με κοιτούσε, την κοιτούσα, με κοιτούσε. Εγώ την κοιτούσα έντονα. Ε, σου λέει, αυτός, αυτό. Ε, ε, θα μα κάνει τη δουλειά μα. Και μου λέει, την πήγα στη δουλειά τη. Θυμάσαι την πρώτη φορά που σε αναγνώρισαν στον δρόμο, Όχι, να σου πω όμω την πρώτη φορά που νόμιζα ότι με αναγνώρισαν. Για πες. Επειδή εγώ είμαι πολύ αφηρημένο. Mm -hmm. Είχα ένα παλιό αντίκα Μερσεντέ, ένα ερείπιο, το οποίο το είχα πάρει για να βοηθήσω έναν φίλο, τέλο πάντων κτλ. Αλλά δεν είχα λεφτά να το συντηρήσω και το είχα έξω από το σπίτι και κυκλοφορούσα πάντα με μηχανείο. Και το έχω πάει κάπου στη βουλιαγμένη μία μέρα κάτι να το αλλάξω, ένα παλιό μάστορα τέλο πάντων. Πάω με τη μηχανή. Ε, αφήνω τη μηχανή εκεί να πάρω το Mercedes και να φύγω. Να το πάω σπίτι. Και να ξαγυρίσω μετά να πάρω τη μηχανή. Πάω με τη μηχανή. Μπαίνω μέσα στο αυτοκίνητο να το πάρω. Βγαίνω στη βουλιαγμένη. Ζέστη πάρα πολύ μεγάλη. Μόλι είχαμε απεχθεί δύο-τρία επεισόδια από το πρώτο CRL που κάναμε με τον Κωνσταντίνο. Πατήριζα και πνεύμα. Άλλα και πνεύμα, ναι. δύο-τρία επεισόδια είχαν απεχθεί. Και αρχίστηκε και με κοιτάγαν όλοι. Κοιτάγα γύρω γύρω. Όλοι, Κοιτάγα λίγο. Ρε παιδί μου, τόσο γρήγορα σε τρία αυτό το έχουν δει όλοι. Τι με κοιτάγανε, γελάγανε, σχολιάζανε. Και μου κάνει κάποιο. Για αγώνε, πα, για αγώνε. Ένα παλιό ερείπιο σου λέω. Λέω γιατί το λε αυτό. Μου λέει το. Είχα μπει με το κράνος μέσα. <laughs> Είχα κράνο μέσα. Για το κράνο. Στο παντήρι, και πνεύμα, πώ θα βρέθηκε. Ήταν η... Η σου... ο πρώτο σου βασικό ρόλο. Είχε κάνει κάποια guest σε κάτι σύρια λίγο πιο πριν. Αλλά πώ βρέθηκε εκεί. Ο... Είμάσαι? Ήρθε ο Γιώργο Κωνσταντίνου τον οποίο λατρεύω και στον οποίο φίλω πολλά, ήρθε στο θέατρο και με είδε και μου, μου έκανε την πρόταση. Α, άρα είχε ήδη μπει στο θέατρο. Ναι, βέβαια. Π πού ήσουν, που είχε δει ο Κωνσταντίνο, Συνήθω τι επιθεωρήσει αυτέ που κάνατε. σω σε μια επιθεώρηση στο, στο Πάρκ που έπαιζε ένα, ένα κείμενο τη Δημητρούλα, ένα μπάτσο που έκανα. Με τη Δήμητρα Παπαδοπούλου ε, γνωρίζεστε και συνδέεστε από τότε. από αυτή από την παράσταση μου βρίσκαμε. που Λέμε τώρα. Η πρώτη σου δουλειά στο θέατρο, ποια ήταν, Σπύρο. Πρώτη φορά που πάτησα στο Σανίδι, επειδή ήμουνα ε, με τη ζωή του Ριγοπούλου, την κόρη του Κώστα του Ριγόπουλου και τη Αραλτή. Που παίζει μαζί σου ναι. στο Σιρίαλ τώρα. Ε, με ήξερε ο Ριγόπουλο και πήγε στη Θεσσαλονίκη ένα έργο που το είχε εδώ, το πήγε στη Θεσσαλονίκη και ένα παιδί που παίζει ένα μικρό ρόλο εδώ δεν μπορούσε και με πήρε μένα. Έτσι ήταν η πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, στο θέατρο Αυλαία του καλοκαιρινού, που πάτησε σε σκηνή. Και μετά ήρθε ο μεγαλύτερο ρόλο στην Αθήνα σε επιθεωρήσει και αυτό με τη Δήμητρα. Όχι, όχι. Μετά ήταν το αμφιθέατρο. Α, με τον Ευαγγελάτο. Με τον Ευαγγελάτο κάτσα δυο χρόνια εκεί. Εκεί ήταν το μεγάλο μου σχολείο εμένα. Να. Με τον αξιολάτρο αυτό το άνθρωπο. Μεγάλο σχολείο. Και επίση μεγάλο σχολείο μετά ήταν το Θεσσαλικό, που κάθισα δύο χρόνια και έπαιξα και ρόλου και αυτά και τα λοιπά. Ήταν Βαγενά τότε? Όχι, ο Τσιάνο. Ο, ο, ο Κωνσταντζο Τσιάνο. Οι γονεί σου, όταν άρχισε να γίνεσαι γνωστό, να παίζει θέατρο με, με την τηλεόραση, πώ νιώθανε, τι σου λέγανε. Ο πατέρα μου δεν το πρόλαβε. Τον έχασε όταν ήταν νέο. Ε, η μητέρα μου δεν χαμπαριέζε τίποτα. Τη λέγανε διάφορα, πω ο γιο που κάνει που δείχνει και λέει. Εγώ βλέπω ότι δεν δίνεται και με τι μηχανέ και δεν τρώει και τι με νοιάζει με αυτά που λέτε. Α, τον πατέρα σου τον έχασε ε, νέο, ε. Ε, ήμουν εγώ, ναι, ήμουν 22. Ναι. Άρα, ε, πόνεσε πολύ από απόλυε ε, ναι, σπυρό ναι. και. Ε, πρόωρα. Ναι. 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 Παρ' όλα αυτά, δεν σου φαίνεται ότι είσαι άνθρωπο έτσι που. Τον τσάκησαν οι απώλειε. Δείχνει ένα έτσι, άλλο προφίλ, πιο, πιο δυναμικό, πιο έτσι, εξωστρεφές. Δεν ξέρω, αλλά ό,τι έχουν γράψει αυτά τα πράγματα έχουν γράψει πολύ. Λοιπόν, έλεγα ότι είσαι από τα πιο οικεία πρόσωπα τη τηλεόραση. με το που ξεκίνησε η ιδιωτική τηλεόραση με το «Πατήριος και Πνεύμα, είναι η πρώτη σειρά. Και από το 89 το μακρινό φτάνουμε τώρα στο 22 που κάνει το «Κάνε ό,τι κοιμάσαι» στην ΕΡΤ1, μια σειρά που έχει πάρει τις καλύτερες κριτικές και σκίζει και στην ετεροχρονισμένη τηλεθέαση, θα τα πούμε στην πορεία. Θα ήθελα να μου συγκρίνει έτσι την τηλεόραση του τότε που ξεκινούσες και την τηλεόραση του τώρα που βάζεις εσύ ε, τους όρους σου. Και να σου πω, αν δεν το θυμάσαι, ότι ήσουν Νικόλα και στο ρόλο του το 89 και στο ρόλο του 22. Αλήθεια. Ήσουν Νίκο και ναι. τώρα είσαι Νικόλα. Ήσουν Νίκο στο πατηριό πρέπει το αυτό. Ναι. <χαλή> Τι διαφορέ βλέπει λοιπόν. <laughs> Τότε ξεκινούσε, ήσουν νέο, ενθουσιασμένο, ξεκινούσε η τηλεόραση. Δεν Εγώ ψαρωμένο ήμουν πάντα γιατί πάντα έχω το. Αυτό δεν τα καταφέρω. με βοήθησε τρομερά αυτό ο υπέροχο άνθρωπο, ο Γιώργο Κωνσταντίνου. Ε, όταν έπαιζε εκείνο και δεν μπέζαμε μαζί, καθόμουν και χάζευα εγώ στη συνέχεια. Δεν έφευγα από δίπλα του να δω τι κάνει, πώ το κάνει αυτό το πράγμα. Ε, με λίγα λόγια, ότι έχει γίνει, έχει γίνει με πολύ μόχθο. Δεν είναι ότι ήμουν ένα ταλέντο που. Άρησε και τα λίγο ωραία. Ε, και εξακολουθώ να δουλεύω πολύ. Ε, δεν βλέπω τηλεόραση για να έχω παρακολουθήσει την πορεία τη, αλλά. Ωστόσο, λογικό είναι τώρα γίνονται πράγματα mm -hmm. πολύ καλά. Και τεχνικά, κυρίω από τεχνική απόψεω, πολύ καλά. Άλλοι σκηνοθέτε, άλλα μηχανήματα, άλλοι άνθρωποι. Οι συνθήκε δουλειά. Κοίταξε να δει. Από ό,τι ακούω, επειδή μου αρέσει να μιλάω καθαρά. Ε, λογικό, ω ένα βαθμό, ακούγεται το ότι πολλοί άνθρωποι εκμεταλλευθήκαν την κρίση. Έτσι λοιπόν, αρχίσανε να μην έχουν λόγο οι ηθοποιοί. Στην παλιά τηλεόραση, τότε που αναφέρει εσύ, είχαμε λόγο οι ηθοποιοί. Μετά άρχισαν να μην έχουν λόγο. Φύλα κρίση είναι. Άμα θε, φύγε. Πάρε το ένα πέμπτο από ό,τι έπαιρνε και θα δουλέψουμε για 10 ώρε. Και άμα θε, και άμα δεν θε, είναι. Περιμένουν 30 σειρά. Α, αυτό α πούμε ότι η μεγάλη κρίση πέρασε και άρχισαν να εξομαλύνουν τα πράγματα. Αυτό φυσικά δεν άλλαξε. Ε, είναι πολύ, α πούμε, με τη παλιά σχολή παραγωγή και τα λοιπά, που λέει, έλα τώρα, ακούω κάτι μισθού που δίνουν στα νέα παιδιά και είναι θλίβομαι, είναι ντροπή δηλαδή. Και κυρίως αυτό, ότι οι συνθήκες είναι όσο πιο γρήγορα γίνεται, να βγάλουμε ένα επεισόδιο σε μια μισή μέρα, γιατί το κόστος είναι πολύ και δεν πειράζει που κάνει σαρδάμ, πάμε τώρα, δεν χρειάζεται και ας είναι και το φως. Ένα πράγμα. Γίνουν τέτοια πράγματα, όμως ταυτόχρονα, αυτοί που θέλουν κάποιοι παραγωγοί που έχουν όραμα που έχουν άλλη αισθητική και δεν είναι μόνο να τα μαζέψουμε, ε, γίνονται πολύ ωραίες δουλειές. Πάρα πολύ ωραίες δουλειές. <Στελγίστη> του 89, 90, 91 α, που γίνονταν διαφορετικά τα πράγματα ή ήταν κουραστικά για σας τότε και εμείς τα βλέπαμε έτσι πιο ξέγνιαστα. Καθόλου κουραστικά για εμά, ειδικά ως απαράδεκτους, είμαστε ε, κάτι, κάτι... κεφάτα και πιτσιρίκια, ας πούμε, τα οποία κάνανε την τρέλα τους και τα πληρώνανε κιόλα. Ούτε καταλαβαίνουμε, γιατί μα πληρώνανε. Εμεί περάγαμε πολύ καλά. Πε μου λίγο, πώ μπήκε έτσι για πρώτη φορά α, η λέξη απαράδεκτη στη ζωή σου. Δηλαδή, ήταν ένα τηλεφώνημα από τη Δήμητρα, από το κανάλι, από κοντά εκεί που δουλεύατε. Πώ άκουσε εσύ πρώτη φορά τον τίτλο Απαράδεκτη, Κοίταξε. Με τη Δήμητρα, όταν γνωριστήκαμε σε αυτή την παράσταση που λέγαμε, στην επιθεώρηση, επειδή καταλάβαμε ότι κολλάμε πολύ, σαν χιούμορ, σαν μυαλό κτλ. Ε, μου λέει, μόλι άνοιγε ο 984. Και μου λέει, μου λένε να κάνω μια εκπομπή. Θε να την κάνω μαζί. Λέω, θέλω. Και κάνω μια εκπομπή που λεγόταν την έλεγε Δήμητρα Κυριακή Μήτρη Πάση Κακία. Δηλαδή, ένα ζευγάρι που την Κυριακή που βρίσκεται στο σπίτι σκοτώνονται. Ενώ τι άλλε μέρε δεν βρίσκονται. Σκοτώνονται. Αυτό πήγε τόσο καλά που την πήρε, νομίζω. Δεν θυμάμαι τώρα ποιο την πήρε, ένα παραγωγό και τη λέει Ρε, αυτό κάτω στην τηλεόραση θα σκίσει αυτό το ζευγάρι. Απλώ δεν μπορείτε να το κάνετε. Οι σα βάλε κι άλλου. Δεν μπορεί με δύο να γίνει. Αυτό ήταν το, το σπέρμα των απαράδεκτων. Mm -hmm. Οπότε ήμουν, θέλω να πω, εν τη γενέση του. Ε, Από τη γέννησή του στο πράγμα μπροστά. Τώρα για του απαράδεκτου, καθόμασταν για τον τίτλο, καθόμασταν ένα βράδυ και λέγαμε, λέγαμε πώ να το βγάλουμε, πώ να το βγάλουμε, πώ να το βγάλουμε. Κάποια στιγμή δεν θυμάμαι ποιο, μπορεί και εγώ, μπορεί και κάποιο άλλο, είπε, έλα ρε παιδιά, δηλαδή ψάχνουμε να βρούμε ένα τίτλο τόσε ώρε. Είμαστε απαράδεκτοι. Και λέει Δημήτρη, αυτό. Τη λένε κάποιοι, λέει, μα έχει έχει του αυθαίρετου. Δεν πειράζει αυτό. Και έτσι έγινε. Πώ νιώθει κάποιο όπω εσύ που αντιλαμβάνεται πλέον ότι έχει γίνει μέρο τη ιστορία τη ελληνική τηλεόραση. Δηλαδή, ήσουν στου απαράδεκτου που έχουν γράψει ιστορία. Πέρσι, που ήταν και ακόμα τα μέτρα του κορονοϊού, εγώ έκανα παραμονή πρωτοχρονιά στην Αθήνα, βλέποντα Απαράδεκτους, το επεισόδιο το πρωτοχρονιάτικο. Και έχει κάνει και τηλεθέαση πάλι 30 χρόνια μετά. Πώ νιώθει δεν είναι συγκινητικό, Να σου πω την αλήθεια: ξέρει τι γίνεται, αυτό που λέμε γράφει ιστορία κάποιο, είτε αθλητή, είτε οποιοδήποτε άλλο. Mm -hmm. ε, η ιστορία είναι για να την διαβάζουν και να τη μαθαίνουν οι άλλοι. Εσύ ο ίδιο, αν είσαι ο πρωταγωνιστή σε κάτι, δεν το βιώνει έτσι όπω το βιώνει ο κόσμο. Ε, σου είπα, εμεί το αγαπήσαμε πολύ αυτό το πράγμα επειδή αγαπήσαμε και τον άλλον και επειδή ήταν. Είμα, τα νιάτα μα αγαπάμε που ήμασταν τότε. Και κάναμε ό,τι τρέλα μα ερχόταν και. Ε, δεν θεωρώ εγώ τουλάχιστον, δεν το σκέφτομαι έτσι. Και ούτε και ο Γιάννη νομίζω από ό,τι συζητάμε, ο Μπέζο, ούτε η Δήμητρα, ότι έχουμε κάνει κάτι που που, που, που γράψαμε ιστορία. Εντάξει, η Δήμητρα ασφαλώ αλλιώ το αντιλαμβάνεται γιατί είναι παιδί τη. Το έχει γράψει, είναι... ξέρει ότι έχει Δηλαδή, τη υπερθυμίζω κάθε τόσο ότι έχει γράψει κάτι που δεν το ξεπερνάει ο χρόνο. Νιώθετε συγγενεί μεταξύ σα. Ναι, ναι. Ο Μπέζο, εσύ η Δημήτρα ναι, ναι. και ο Βλάση φυσικά που ναι. έφυγε. Ναι. Ε, μου έλεγε η Δημήτρα ότι κανεί δεν περίμενε την επιτυχία. Ότι και η εταιρεία παραγωγή μιλούσε κανείς. για κανείς. Η αποτυχία. Ότι... Κανεί. Εγώ ταυτόχρονα έκανα ε, το εκμεκ παγωτό. Mm -hmm. Και όταν μου πει Δημήτρα, τη λέω κάνω το άλλο. Τέλο πάντων, κάναμε φασαρία εκεί στο Μέγκα και παραδόξω στο Μέγκα δέχτηκε να παίζω να παίζω βασικό ρόλο σε δύο του. Γιατί το πιέσαμε πολύ. Και μου έλεγε ο άλλο, μου λέγανε από το εκμετωμένο Που πα με αυτή τη βλακία, με αυτό δεν το δουλεύει. το θα πάει. Γιατί κάνα δύο πρώτα, νομίζω δεν πήγαινε καλά. Ρε, εσύ έχει αυτό το, 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 αυτό το υπέροχο, το, το οποίο ήταν επίση εξαιρετική δουλειά. Και πα και κάνει αυτή τη βλακία, και μετά. Πότε κατάλαβε ότι γίνεται. Μεγάλε stars και οι τέσσερι, δηλαδή. Πότε κατάλαβε αυτή την ιστερία του κόσμου μαζί σα. Ε, αρχίσανε. να. τα πράγματα ήταν πολύ ορατά. Δηλαδή, μετά από 5-6 επεισόδια που. αυτό κυκλοφορούσαμε στον δρόμο και γινόντουσαν πράγματα και θάματα. Εσύ το βλέπει, αν το πετύχει, Ποτέ δεν το έχω δει. Γιατί. Δεν μπορώ να με βλέπω εγώ. Ό,τι έχω δει, πεντε 6 επεισόδια, όχι παραπάνω, στο σπίτι τη Δήμητρα που σχεδόν μου το έχει βάλει με το ζόρι. Κάτσε να δει. Το παιδί σου ας πούμε, δεν το έχει δει όταν ήταν μικρότερο. Έφυγε... Αυτό πρέπει να το βλέπει να το είδε στο, στο, στο YouTube. YouTube στον... και στο YouTube έχει εκατοντάδε χιλιάδες προβολών, μπορεί και εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι πολλέ γενιέ μετά από τότε έχουν δει αυτή τη σειρά. Αλήθεια πρέπει να είναι αυτό γιατί έρχονται στο θέατρο, παιδιά α πούμε, 16-17 χρονών που έχουν δει την παράσταση και μου λέει: Ωραία, τώρα να σα παίξουμε κι εμεί κάτι στο καμαρίνι. Λέει. Και μου παίζουν μια σκηνή από του Λεπαράδεκτου. Το τι έγινε, ρε παιδιά, και το Πολυτεχνείο ήταν δικά σου πράγματα. Ή σε ήξερε η Δημήτρα και το βαλέ. Η Δημήτρα με ήξερε το Πολυτεχνείο είναι δικό τη. Το τι έγινε, ρε παιδιά, νομίζω μου βγήκε μια μέρα και το κρατήσαμε. Από το Βλάση Πονάτσο, τι κρατά. Όσοι ξέραμε το Βλάση και το ξέραμε καλά, ε, ξέρουμε έναν άλλο Βλάση. Ε, ο, ο από τα πιο ευαίσθητα και πιο τρυφερά άτομα που έχει δει, που έχει συναντήσει στη ζωή σου. Το κρύβε, λέω, με όλο αυτό το κρύβε. Και το έκανε όλο αυτό για να κρύβει αυτό. Ήταν πάρα πολύ ευαίσθητο παιδί και πάρα πολύ τρυφερό άνθρωπο. Όταν έμαθε την είδηση του θανάτου του, πώ το διαχειριστήκε. Είμαι πάνω στη γέφυρα τη. Πάω για πρωινό γύρισμα, δεν θυμάμαι πού. Και είμαι σε ένα αυτοκίνητο πάνω στη γέφυρα τη Χαλκίδα. Και το ακούω στο Flash 69. 969 που ήταν στο Φλά. Και παρκάρο, κορνάρα να πω πίσω κάνε με παρκάρο με τέτοιο και αρχίζω και παίρνω τηλέφωνα και μου τα είπα το μάθα πολύ άσχημα λέει. Ναι. Ισάταν κοντά με το Βλάσι. Ναι, ναι, πολύ. Ενώ και πέρα από την. Κάναμε δηλειά. και οι δυο μας παρέα και οι δυο μα, πούμε, πέρα από το Δετράδα. Mm -hmm. Κάναμε και οι δυο μα. Τι εκτιμούσε πάνω του ενώ καλλιτεχνικά, Τι, τι σου άρεσε το Βλάσι. Καλλιτεχνικά δεν μπορώ να πω αν εκτιμούσα κάτι γιατί δεν το είχα δει ποτέ έτσι. Ήταν. Τώρα θα ακουστεί λίγο χοντρό αυτό που λέω. Ήταν σαν να ήταν ο ίδιος μέσα έξω ένα τεχνούργημα, ένα έργο τέχνης. Δεν τον, δεν τον έκρινε το Βλάσιο οπότε πώς έπαιζε και τι έκανε και πού τραγουδούσε υπέροχα. Που όλα. Αλλά ήταν ο ίδιος κάτι, ήταν σαν ρόλος, σαν υπέροχος ρόλος. Κάπου είχα ακούσει, νομίζω μπορεί να το είπε η Δήμητρα, μπορεί η κόρη του και η γυναίκα του σε ένα φιέρωμα που είχε κάνει ο Ρουβάς, το Idols» για το Βλάση. Πιστεύεις ότι ανήκει στην κατηγορία των ανθρώπων που θα έφευγαν γρήγορα. Είναι, ξέρουμε, μια κατηγορία ανθρώπων που νιώθεις ότι με τον τρόπο που ζουν θα φύγουν γρήγορα και έτσι φεύγοντα γρήγορα θα φτιαχτεί ο μύθο. Ήταν άνθρωπος υψηλών ταχυτήτων. Αλήθεια αυτό. Ναι. Αλήθεια ναι. Έτσι είναι. Που δεν του φαντάζεσαι δηλαδή να γερνάνε ναι, με αυτή την έννοια. Ναι. Ίσως σω και δεν του είναι αδιανόητο να γεράσουν, του είναι αδύνατον. Και βρίσκουν έναν τρόπο και μα εγκαταλείπουν. Σπύρο μου, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί τέταρτο στον Αλφα με τον Σπύρο Παπαδόπουλο. Επιστρέψαμε στο Αποψινό μας ΤΕΤΣ των Α με το δημοφιλή ηθοποιό Σπύρο Παπαδόπουλο. Είσαι λοιπόν, Σπύρο, πρώτο όνομα στην τηλεόραση, ω ηθοποιό και είσαι από του πρώτου, ίσω ο πρώτο, που ξεκίνησε και την παρουσίαση. Ενώ ηθοποιό που ξεκίνησε και την παρουσίαση. Έκανε και ο Βλάσεις, φυσικά ωραίε εκπομπέ. Εσύ είχε ξεκινήσει από την ΕΡΤ με το τηλεπαιχνίδι, με το μπάσκετ χρυσή κάρτα. Θυμάμαι σε έβλεπα τότε στην Κύπρο. Ε, το 1995 έκανε το Φαντάστικο με τη Βίκη Κουλιανού. Αυτό δεν μακροημέρευσε από ότι θυμάμαι πολύ. Wow. Δεν πήγε πολύ. Κανα χρόνο... Δεν θυμάμαι. Ναι. Αλλά έχεις γράψει ε, στον κόσμο για τα τηλεπαιχνίδια. Είσαι πολύ πετυχημένος παρουσιαστής τηλεπαιχνιδιών πριν πας στο, στην υγειά μας. Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος κόντρα... Πλακέ, πλακέ. κοντρα κόντρα-πλακέ, γιατί νομίζω μετά το κάνανε κόντρα πλάκε. Αυτό πώ ξεκίνησε, πώ σου ήρθε, α πούμε, ότι θα κάνω και αυτό. Δεν μου ήρθε. Δεν μου ήρθε καθόλου. Απλώ θυμάμαι, ήμουν σε ένα θέατρο και έρχονται και μου λένε για το κόντρα πλακέ. Θυμάμαι, μου λένε: Κοίταξε να δει, ο Βλάση έχει κάνει αυτό, αλλά εμεί σαν κανάλι, σταμάτησε ο Βλάση για κάποιο λόγο, δεν θυμάμαι, έχουμε πάρει τα δικαιώματα, το έχουμε τρει μήνε ακόμα θες να το κάνεις. Και μου, μου είχε έρθει μέρα εκείνη, την εφορία, μέρα μια εφορία 30.000. Και ζήλω, παιδιά μου, μου δώσετε 30.000 γιατί δεν έχω φράγκο να πλήρωσω την εφορία, το κάνω. Και μου λένε ναι, ήταν πολλά λεφτά. Ε, και το κάναμε και δεν για τρει μήνε, αλλά επειδή πήγε πολύ καλά, το άλλαξε και εγώ το όνομα, το έκανα κατ' Και επειδή πήγε καλά, το συνεχίσαμε μετά. Τώρα για τον εκατομμύριο έχω, Με φωνάξαν τότε στο Μέγκα και μου λένε: Θέλουμε να κάνει ένα πολύ καλό πράγμα. Και μου δείξανε τρια τρία-τέσσερα. Λέω: Όχι, παιδιά, δεν εγώ, η δουλειά μου δεν είναι αυτή. Τέλο πάντων, δε, δεν θέλω. Και κάποιο μου δείχνει άσχετα τον εκατομμυρίχο. Και πάω και του λέω: Αυτό, αν το πάρετε τα δικαιώματα από αυτό, το θέλω. Επειδή είναι γνώσεων. Ε, μου λένε: Βλαγίε, τώρα δεν δε σου πάει σαν αυτό, δεν είναι αυτό. Δεν είναι. Λέω: Εντάξει, παιδιά. Ε, Φοβόταν μήπω πάω στον αντένα, γιατί με, με πολύ ο παπά και διακούδωτε. Και μου λένε, κοίταξε εντάξει, να τον κάνει τον εκδομηρίο, αλλά να ξέρει ότι είναι δώρο. Δώρο του καναλιού προ σένα. Δεν θα μα βρει δεύτερο, ε, δέκατο επεισόδιο. Γιατί δεν σου πάει. Αλλά να δει την καλή μα θέληση. Και έγινε αυτό που έγινε. Πώ βλέπει ε, τώρα τον Αρναούτο Γκλου. Δεν κάνει. τον έχω δει, δεν τον έχω δει ποτέ, αλλά ε, μου λένε ότι ξέρει δεν είναι πολύ πολύ ωραίο. Πάντω κάνει νούμερα. Ναι, ναι, ναι. Κάνει δεν λέω για τον Αρναούτο Ο κόσμο τώρα τι μου λέει, εμένα. Με θεωρούν και αρμόδιο ναι. για τι ερωτήσει για τα αυτά. Δεν ξέρω τι. Δεν το βάζω ναι. πάντω να ξέρω. Πάντω, ε, όταν το 17 μου είπαν από το ΡΙΚ ε, θέλουμε να κάνουμε ένα ωραίο παιχνίδι γνώσεων για να είναι laid στο δελτίο ειδήσεων. Ποιο θα ήθελε να δούμε, εγώ του είπα, «Ή τον αδύναμο κρίκο, ή τον εκατομμυριούχο. Δεν τα βρήκαν με τον εκατομμυριούχο και έτσι. Ξεκίνησε ε, ο Κρίκο, που εντάξει, δεν έχω παράπονο, πήγε, yeah, yeah, yeah. πήγε εξαιρετικά, αλλά ε, είναι αγαπημένο μου παιχνίδι ο Εκατομμύριο. Είναι αυτό που λες Παιχνίδι γνώσεων. Δεν θέλω να χάνω την ώρα μου, ενώ ο τηλεθεατή. Ναι. Yes. Κι εγώ. Ε, θέλω να μαθαίνω την ώρα που βλέπω ένα παιχνίδι γνώσεων. Και καταλαβαίνω ότι και εσύ είσαι, είσαι φιλομαθή ακόμα και τώρα, θέλει να μαθαίνει. Ναι, όχι μόνο αυτό. εγώ κουραζόμουν πολύ. Δηλαδή, περνάγαν όλε σε ερωτήσει από μένα. Α, τις έβλεπεζε, έβλεπε, ε? τις όλες, τι έβλεπες, ε. Τι τσεκάριζε όλε. Ό,τι δεν μ' άρεσε εδώ πέταγα. Α, ναι. Ε, Φτιάχνα δικέ μου ερωτήσει. Γιατί ήθελα να το περιποιηθώ. Ήθελα αυτό που λε. Δηλαδή, επειδή μου έλεγε ο κόσμο, ρε παιδί μου, είμαι στην πόρτα να φύγω και λέω Α ακούσω άλλη μια, α ακούσω άλλη μια. Και πριν όλη η εκπομπή έτσι. Και ήθελα οι ερωτήσει να είναι κάτι που κάπω το έχει ακούσει, αλλά δεν το ξέρει. Ναι. είμαστε πολύ ίδιοι, ναι, και ναι. εγώ το κάνω αυτό, στην αρχή το κάνα πολύ, αλλά δεν είναι λογικό. Σου λένε: μαι, μου λένε Μα είσαι ο παρουσιαστή, μην ασχολείσαι με αυτό, χάνει τόση ώρα. Αλλά ναι, είναι εξαντλητικό, είναι α το έκανε. Ναι, ναι. Εδώ. Εγώ νόμιζα να σου πω: χωρί παρεξήγηση, ότι έβαζε το κοστούμι σου, πήγαινε εκεί κουρασμένο από το θέατρο ή από την πρόβα ή από τα γυρίσματα τη σειρά και το έκανε και φεύγει. Κάθε άλλο. Όχι, ε. Καμία δουλειά δεν έχω κάνει έτσι να πηγαίνω και να φεύγω. Στην υγεία μα, καταλάβαινα ότι επειδή είσαι άνθρωπο που σου αρέσει η μουσική, ε, δηλαδή την μελετά, τη λατρεύει, το καταλάβαινα ότι το ψάχνει. Ε, αλλά στο τηλεπαιχνίδι δεν το, δεν το είχα. Ε, την επιτυχία του εκατομμυριούχου την εισέπρατε. Ναι, βέβαια. βέβαια. Μου κάνει εντύπωση τώρα που κάνει το κάνει, ότι κοιμάσαι, ότι σε πολλού που λέω ότι α, ο Σπύρος κάνει αυτή τη σειρά που Α, κάνει επιτυχία και κοίτα να δει που ενώ είναι στην ΕΡΤ, έχει σκίσει και στο Twitter κτλ. Πολλοί μου λένε, Μα ο Σπύρος είναι ηθοποιό. Και εγώ, επειδή είμαι μια άλλη γενιά που πρόλαβα και του απαράδεκτου και το πατήριο και πνεύμα, μου φαίνεται και τα θέατρα φυσικά περίεργο. Λέω, ναι, γιατί τι νομίζει ότι είναι. Ε, ότι κάνει εκπομπέ στην τηλεόραση. Αυτό το έχει αντιμετωπίσει, το έχει βρει. Πολύ, πολύ και με έχει πειράξει και πολύ, δεν το κρύβω. Δηλαδή, εγώ το καταλάβαινα από το θέατρο που ερχόντουσαν άνθρωποι να πούνε συγχαρητήρια μετά και ενώ το λέγανε για καλό, εγώ το έπαιρνα για πολύ κακό. Μου λέγανε, δεν το ξέραμε ρε παιδάκι μου, είσαι πολύ καλό. Αλλά με έκπληξη. Μου είπαν ότι είναι καλό και ήρθα, αλλά πού με το περιμένω. Γιατί ξέρει, είναι πολύ δυνατή η εικόνα η τηλεοπτική. Σου λέω, Σπίρι, το στην υγειά μα. Εδώ συνέντευξη έχω δώσει και μου λέει, εκτό από που εσεί είστε και ηθοποιό, δηλαδή. Δημοσιογράφο τώρα. Αλήθεια, λε. Ε, δεν επιτρέπεται αυτό. Που Να σου πω, εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση τώρα, ούτε καν που μου πέρασε από το μυαλό, γιατί ο Μπέζος, εσύ, η Δήμητρα και άλλοι, είστε ε, 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 από τους ηθοποιούς ε, 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 τους πολύ πολύ γνωστούς και αξιόλογους. Και λέω τώρα είναι δυνατόν μια γενιά, αλλά και παλαιότεροι να νομίζουν ότι δεν παρουσιαστή μόνο να, 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 ναι. ο, ο Παπαδοπούλος. Συνήθως στον κόσμο μένει η τελευταία δυνατή εικόνα. Παρόλα αυτά, από τις εκπομπές που έκανες, ποια είναι αυτή που είναι στην καρδιά σου το στην υγειά μα και ο Κατομμυρίχο. Στην υγειά μα έκανε πάρα πολλά αφιερώματα σε συθέτε, σε τραγουδιστέ λοιπά. Θυμάμαι ότι προσπαθούσα να κλείσω τον αϊμνήστο το Μίκη το Θεωράκι για τέτα τέτα, αλλά λόγω τη υγεία του ήταν πολύ δύσκολο. Και μου έλεγαν αυτοί που μιλούσα μαζί τους, ενώ το του, ενώ του, του περιβάλλοντο του, ότι δεν κάνει κάτι. Μόνο στο Σπύρο σηκώθηκε και πήγε ε, με τα δυσκολίας, αλλά πήγε γιατί ήταν ο Σπύρο. Αυτό είναι μεγάλο. Ε, ζήλεψα με την καλή έννοια. Λέω μπράβο, ρε Σπύρο. Ας πούμε. Ε, είναι για μένα παράσημο αυτό. Είναι παράσημο. Μου άφησε πολύ, πολλά παράσημα αυτή η εκπομπή. Για πε μου λίγα έτσι. Ε, ένα αφιέρωμα που ας πούμε το θυμάσαι ιδιαίτερα ή που σε σημάδεψε. Φαντάζομαι σίγουρα αυτό με το Θοδωράκι. Αυτό του Μίκη, τα δύο του Μίκη ήταν. Ε, ε, οι κολόνε, α πούμε. Είναι πάρα πολύ, με σημάδεψε πάρα πολύ η πρώτη εκπομπή που έκανα με τον Μάνο Ελευθερίου. Τον οποίο το λάτρευα εγώ, δεν τον εγνώριζα τον άνθρωπο, μου είχε δει κάνει δύο φορέ στο θέατρο. Του λέω, κύριε, τον πήρα τηλέφωνο, του λέω: Θέλω να ξεκινήσω με εσά, κάνω κάτι αυτό. Παιδάκι μου, δεν βγαίνω εγώ στο τηλεόραση, μου λέει: Σε παρακαλώ. Αλλά επειδή ήταν ευγενή άνθρωπο, μου λέει: Έλα όμω να φάμε. Πήγαμε λοιπόν να φάμε. Εγώ δεν είμαι άνθρωπο που επανέρχομαι. Άμα μου πει όχι μία φορά, δεν είμαι αυτό που λέμε ψιστήρι. Ναι. Ε, και δεν του το ανέφερα ποτέ. Μιλάγαμε λοιπόν για θέατρο, για, το, για ποιήση, για λογοτεχνία, για τέτοια. Ευχαριστώ πολύ, του λέω. Καλή σας, σα φεύγω και μου ήρθα στην πόρτα και μου λέει. Και πότε είναι το γύρισμα. Είδα δική σου ιδέα το στην υγεία μα. Ναι. Με φωνάξαν από την Ιάρτη και μου λένε ένα... Θέλουμε να κάνουμε ένα entertainment, α πούμε, τρίωρο. Τι λε. Λέω, παιδιά, δεν λέω. Δεν ξέρω εγώ από αυτά. Δεν... Εγώ το μόνο που θα έκανα θα ήταν το ελληνικό τραγούδι το οποίο γνωρίζω πολύ καλά και αγαπάω, αλλά το συγκεκριμένο που θέλω εγώ. Δηλαδή αυτό που ξέρουν οι λίγο πριν και οι λίγο μετά από μένα. Μέσα μου λέει. Και έτσι ξεκινήσαμε. Είναι κάποιοι που σε απογοήτευσαν α, μέσω τη εκπομπή, δηλαδή που του αγαπούσε, του λάτρευε και μετά απογοητεύτηκε όταν ήρθα στην εκπομπή. Όχι. Mm -hmm. Τέτοιο δεν συνέβη, αλλά ότι. Υπήρξαν άνθρωποι που κάνανε πράγματα που δεν το περίμεναν, ναι, ε, όπως συνήθως γίνεται. Ναι. Δηλαδή, και κυρίως αυτό που λέμε, η έντεχνη. Ναι. ναι. Η έντεχνη ήταν, κάνουν δίθεν ότι είναι υπεράνω, αλλά λέει πόσα τραγούδια θα πει αυτός, γιατί έχω να πω ένα λιγότερο, γιατί... Μου κάνει εντύπωση, δύο-τρεις φορές το είπες, και επειδή, ας πούμε, ξέρω ότι είσαι άνθρωπος γενικά μιλήχιος και χαλαρός και αυτά, που έχει πει δύο-τρει φορέ ότι ας πούμε, δεν γούσταρα να καλέσω τον Γιάννη Πλούταρχο στην εκπομπή. Και μου κάνει εντύπωση αυτό. Γιατί. Ξέρει τι γίνεται, Εγώ όταν θυμώνω, θυμώνω και τελειώνει. Εκεί, δηλαδή έτσι είμαι. Τραβάω ένα χ και δεν επανέρχομαι Α, έγινε κάτι δηλαδή και θύμωσε ναι. με αυτόν. Όχι με μένα. Με ένα πολύ αγαπημένο μα όλων άνθρωπο. Mm -hmm. Με το Σταύρο Κουμτζή. Κάτι έγινε, ήταν ενάρθη, τον κοροϊδεύε, τον έκανα ε, και θύμωσα εγώ πολύ. Και... Είπα δηλαδή δεν μπορεί να κάνεις στο Σταύρο Κουρμιζιέσαι αυτή τη, την Κασκαρίκα. Α, Και έτσι είπα, έγινε. Τέλος. Χ. Ναι. Α, εγώ νόμιζα δεν σου άρεσε, δεν σου άρεσε ως τραγουδιστής ή τα όχι, τραγούδια όχι, του. Όχι. Ναι. Τον είχε ζητήσει ο Σταύρος. Του λέω Σταύρο μου ότι πεις εσύ η δικιά σου τα τραγούδια. Μου λέει νομίζω θα τα πει πολύ καλά, ωραία. Τον πήρε ο ίδιο ο Σταύρο, βεβαίω και ο Τέλο Σταύρο και μετά εξαφανίστηκε. Κορίδευε. Και μετά βαλεσίδευε. Και λέει: ναι, Το να κοροϊδέψει εμένα τι με νοιάζει. Mm -hmm. Το Σταύρο και μου τζίρε, φίλε. Επειδή δεν είναι πια στα πράγματα και δεν δε, δε πρόκειται να σου γράψει τραγουδιά. Η ανταπόκριση που είχε η εκπομπή με την Πάολα, πώς σου φάνηκε. Μ' άρεσε πολύ. Μ αρέσει... Εμένα μ' αρέσουν εξή τι γίνεται. Μ' αρέσει να κάνω πράγματα που, ε, που, που έχουν ουσία και που λίγο. Ας πούμε, τα, 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 τα ράξουν τα νερά. Τα, τα κατεστημένα στο μυαλό μα, α πούμε, τα στερεότυπα, mm. να τα ταράζουν λίγο. Αρχίσαν και βρίζανε όλοι. Κάνω, μα δεν με νοιάζει αυτά. Τι λέω, κορίτσι μου, θα πει μερικά ωραία τραγούδια που αγαπάω εγώ. Μου λέει, τα ίδια αγαπάω και εγώ, αγόρι μου. Μην κοιτά στο μαγαζί, τι λέμε. Συνονοηθήκαμε και ήρθε και τα και έγινε αυτό που έγινε. Ήταν δική σου ιδέα, δηλαδή, πάω όλα στην εκπομπή. Ναι, ναι. Στα μπουζούκια την είχε δει. Πήγα να τη δω, mm. πήγα στο καμαρίνι τη, είπα. Όλο αυτό που κάνει σε δεν με αφορά γιατί είμαι άλλη νοοτροπίε, άλλε γενιά, ό,τι άλλο. Αλλά επειδή είσαι πολύ καλή τραγουδίστρια, θε να πούμε τέτοια πράγματα. Κάτσαμε στο καμαρίνι τη και τραγουδάγαμε καζίδι και γαβαλά μέχρι το πρωί. Και μου λέει ναι. Γιατί σταμάτησε το στην υγεία μα, ήταν θέμα χρόνου, δηλαδή και κούραση. Νομίζω ότι είναι, είναι αυτός αυτό που, που σου λέω, είναι ο Σπύρος που δεν τον ξέρω, μου mm -hmm. την πέφτει ξαφνικά. Ήταν μία μέρα και είπα τέλος κάτι κουράστηκε μέσα μου, στο μυαλό μου. Μέσα μου. Δεν ήταν θέμα συμπεριφορά είτε από ανθρώπου του καναλιού, είτε όχι, από. Όχι, όχι, όχι. Με του ανθρώπου του καναλιού δεν είχα πολλά πολλά. Ε, Έω και καθόλου και κάτι συμπεριφορέ που ήταν άθλιε. Τι καθαρίζω εγώ, δεν έχω τέτοια πρόβλημα. Δεν πόνεσε εντό εισαγωγικών όταν είπε ότι τελειώνω αυτό το project που έχει πάρει τόσα χρόνια από τη ζωή μου. Πόσα, πόσα χρόνια ήταν, 17. 17 χρόνια. Να σου πω την αλήθεια, όχι μόνο δεν πόνεσα. Φαίνεται πιεζόμουν κάνα δύο χρόνια τα τελευταία και δεν το καταλάβαινα πόσο πιεζόμουν. Ήταν σαν να φύγε μια... ένα πολύ μεγάλο βάρο από πάνω μου. Πολύ μεγάλο βάρο. Και όταν έγινε μετά, έγινε και αυτό με το για να κάνω σειριαλ, ε, τότε διπλά το απόλαυσα. Γιατί είπα, επειδή ήμουν ηθοποιό, να κάνω τη δουλειά μου. δεν ήξερα αν μπορώ να παίξω πια τόσα χρόνια που έλειπα από την τηλεόραση. Α, είχε αυτή την ανασφάλεια. Βέβαια. Ναι. Είχε προηγεί βέβαια λίγο το έτερος εγώ, κάποια μικρά που είχα κάνει. Αλλά ωστόσο για τόσο μεγάλο πράγμα στην αρχή είχα αγωνία. Πολύ λέω, θα τα καταφέρω. Έγραφαν στο Twitter. Ε, πρώτη φορά βλέπω τον Σπύρο όρθιο. <laughs> γιατί σε βλέπανε, σε βλέπανε στην καρέκλα του στη μα. Ναι, τότε που ξεκίνησε το κάνει ότι κοιμάσαι. Ε, η εύλογη σκέψη όσων μα παρακολουθούν, α πούμε τώρα, είναι ότι ακούνε για τόσε επιτυχίε, μεγάλε επιτυχίε που ξαναλέω, έγραψαν ιστορία. Είσαι σταθερό τόσα χρόνια στην πρώτη γραμμή. Άρα, λογικά, πέρασαν πολλά χρήματα από τα χέρια του Σπύρου. Ισχύει. Ναι. Και... Όπω το πες, πέρασαν. Πέρασαν και φύγα. <laughs> Περνάνε, χαιρετάνε και συνεχίζουν. <laughs> δεν ε, κατάφερε, α πούμε, να, να κάνει τα κουμάντα σου που λέμε. Όχι. <laughs> 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 σπίτι, αυτοκίνητο, εξοχικό. <laughs> δεν είμαι κουμάντα δεν... Ναι, εντάξει, έχουμε ένα σπίτι στην Άξο, Το οποίο λατρεύω. Ε... Δεν τα πα καλά, δηλαδή, με το χρήμα. <laughs> Τσακωμένοι είμαστε. Δηλαδή, έπαιρνε τα λεφτά από την τηλεόραση, τα, τα βάζε στο θέατρο π.χ. Ναι, δεν ξέρω γενικώ, δεν ξέρω τι γίνονται τα λεφτά. Δεν είναι όσα και λεφτά, αλλά όσα και να είναι, όσα και να μου δώσει, κάπω θα χαθούν και δεν ξέρω πώ έχουν χαθεί. Δεν κάνω και καμιά ζωή εγώ να πει ότι ναι. έχω ακριβά γούστα. Ή... Εκτό από μια μηχανή. Ε, ναι, μηχανή. Ναι, ναι. Δεν τη φοβάσαι. Ε, όχι. Είναι επικίνδυνε. Είναι, είναι. Είναι, αλλά δεν, δεν μπορώ χωρί μοτοσυκλό. Κινδύνεψε ποτέ με τη μηχανή. Δύο-τρει φορέ ήμουν σίγουρο ότι τελειώνω. Χτύπησε δηλαδή. Ναι. Και πάλι. Τι ε, γίνεται τόσα χρόνια να μην χτυπήσει. Και πάλι ανεβαίνει. Ναι, ναι, ναι. Είπα όταν κατέβω από τη μηχανή και πω, δεν ξαναπαίρνω μηχανή, αυτό σημαίνει ότι γέρασα. Ε, και λέω να το καθυστερήσω. Δηλαδή, η Αθηνά, όσο ήσασταν παντρεμένοι, ή ο γιο σου κτλ. Οι άλλοι φίλοι σου που σε αγαπούν, δεν σου λένε βρε παιδί μάστε τη μηχανή. Ε, όλοι το λένε, αλλά δεν. Εντάξει, η Αθηνά δεν ανεβαίνει ποτέ. Ανέβαινε μόνο μου, βιαζόταν κάπου. Ναι. Ήταν αδειό τη μηχανή, αλλά όταν βιαζόταν, ανέβαινε. Ε, το γιο μου δεν τον έβαζα. Του mm -hmm. το είχα ξεκόψει. Άρα περνούσαν τα λεφτά και φεύγανε. Ναι, ναι. Και το ίδιο εξακολουθεί κάνουμε. Εντάξει, όμω στο θέατρο είσαι κυρίω του εαυτού σου. Εσύ mm. είσαι ο, ο παραγωγό και ο κόσμο. Ε, ε, βλέπω ότι σε ανταμείβει. Δηλαδή το δείπνο. Η Λιθιόν πόσα χρόνια πήγε, τρία, τέσσερα ή παραπάνω. Πέντε, Και τώρα το Sexy Laundry είναι η δεύτερη χρονιά. Να πούμε και στον κόσμο ότι αν έρθουν στην Αθήνα μπορούν να σε δουν στο α, θέατρο Κάπα στην Κυψέλη. Αυτό είναι του Κούρκουλου, ήταν του Κούρκουλου mm. το θέατρο. Ναι. Και ανοίγει στον Άλκη, α πούμε τώρα. Ναι, το έχει ο Άλκη. Ναι. ναι. Αλλά εσύ το είσαι χρόνια, είναι η βάση σου εκεί. Είμαι πια δέκατο χρόνο εκεί. Ναι. Σου άρεσε ο Νικό Κουρκούλου ε, όταν ήσουν πιο μικρό, βλέποντα το στην ε, ταινία. Ε, ναι, το συζητάμε. Ε, βέβαια. Είχατε γνωριστεί ποτέ. Ναι, ε, όταν ήταν διευθυντή στο εθνικό. Mm -hmm. που έπαιξα, μια φορά έχω παίξει στο εθνικό και ήταν με διευθυντή τον Νίκο. Κάναμε το, το βολπώνι με το μήνο, το βολανάκι, μια τεράστια παράσταση. Έχει ε, αποθυμένα σε ρόλου στο θέατρο Σπύρο. Όχι, όχι, αποθυμένα δεν έχω. Γιατί δεν. Δε, σου λέω δεν είμαι έτσι ποτέ. Ένα ρόλο, ένα ρόλο τον έχω ζηλέψει. Mm -hmm. Δεν νομίζω ότι θα τον κάνω. Ε, είναι το, το σειρανό ήθελα να κάνω. Το συζητούσα πριν μερικά χρόνια. Ήμουνα στο, στα Σκαριά και το έκανε ο Βασίλης. Mm -hmm. Ο Χαραλαμπόπουλος. Και το έκανε πολύ ωραία. Με τεράστια επιτυχία. Καταπληκτικό ήταν. Θα απογοητευόμουν αν ο γιο μου ήθελε να γίνει ηθοποιό, έχει αναφέρει. Γιατί. Δεν θα απογοητευόμουν αν, αν ήθελε. Απλώ έκανα ό,τι μπορούσα κι εγώ και Αθηνά για να μην θέλει. Και τι εννοώ να μη θέλει. Ε, να μην του το παρουσιάσουμε αστραφτερό και έτσι πολύ ελκυστικό, γιατί είμαι πειρασμένο από παιδιά συναδέλφων που επειδή τα παίρνανε στα καμαρίνια, τα παίρνανε στα γυρίσματα, τα κάνανε, τα δείχνανε, ε, γίνανε ηθοποιοί χωρί να το έχουν μέσα του ή να το θέλουν ή κάποιο να του είπε ότι μπορεί κτλ. Ε, σου λέει έτσι μεγάλο, αυτό μου άρεσε αυτό το πράγμα. Φοβόσουνα για τη σύγκριση με σένα. Και αυτό θα ήταν ένα πρόβλημα και με τη μαμά του και με μένα. Και... Αλλά δεν είπαμε ποτέ τίποτα. Απλώ δεν. Δηλαδή έλεγα για πάω στη δουλειά. Δεν έλεγα προ το γύρισμα προ το θέατρο. Πάω στη δουλειά. Mm -hmm. Το ίδιο και η μαμά του. Δεν. Και προσπαθούσαμε όταν ήταν μπροστά να λέμε για τα προβλήματα. Που πω, από τι κούραση, τι αυτό, διάφορα προβλήματα. Οπότε δεν του, ούτε το σκέφτηκε ποτέ. Δεν πέρασε. Κόλλησε με τα μαθηματικά αυτό εκεί. Και... Η μαμά του, η Αθηνά Τσιλίρα, η... για πολλά χρόνια σύζυγό σου, νιώθω ότι κάπου έβαλε πίσω την καριέρα τη για, να... Για το μεγάλωμα του σα. Ισχύει. Έτσι είναι. Έτσι ναι. Έτσι είναι και. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται δούλευε ταυτόχρονα, δεν ξέρω τι έκανε μέσα τη. Γιατί ορίμασε τρομερά σε ηθοποιό. Η Αθηνά ήταν μια καλή ηθοποιό και εδώ και μια δεκαετία και παραπάνω είναι μια συγκλονιστική ηθοποιό. Δηλαδή συγκλονιστική. Θεωρείς ότι ο τύπος, οι δημοσιογράφοι σα φέρθηκαν με σεβασμό στο θέμα του διαζυγίου σας ή έχεις παράπονα. Δεν ασχολούμαι με αυτά. Καμιά φορά θυμώνω όταν βλέπω τίποτα, αλλά μετά το ξεχνάω μέσα Δεν ασχολούμαι. Δε. Δεν ασχολούμαι. Είχε και η απόφαση του χωρισμού μετά από τόσα χρόνια α, περίοδο πένθους. Ε, ναι. Δεν μπορεί να μην έχει και κυρίως σε νοιάζει και πώς το αντιμετωπίζει το παιδί. Με τι ασχολείται ο Αλεξανδρός. Ε, πολυτεχνείο, μηχανολόγος, μηχανικός. Σπύρο, τον τελευταίο καιρό φαντάζομαι παρακολουθείς και εσύ όλα αυτά που γίνονται σε σχέση με το ελληνικό θέατρο και πολλοί της γενιάς σου βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή ενώ βρέθηκαν ως κατηγορούμενοι για διάφορα, για τα παρενοχλήσεις κτλ. τα ε, πώς το είδε εσύ με την έννοια ότι οι περισσότεροι είναι άνθρωποι που φαντάζομαι έκανε και παρέα, είναι τη ίδια γενιά. Ο Πέτρο Φιλιππίδη, α πούμε, έκανε guest, ε, νομίζω, δύο-τρία στου απαράδεκτου. Και είστε και η ίδια γενιά. Ε, πώς Πώ τα είδε εσύ αυτά, Τι να σου πω τώρα, δεν τα ήξερα εγώ αυτά που συνέβαιναν. Α, όχι μόνο εγώ, αν δεν είσαι ας πούμε, μέσα στα πράγματα. Δηλαδή, και, εννοώ και κοντινοί το άνθρωποι που άνθρωπο, κάνανε παρέα μπορεί να μην τα ξέρανε. Αυτά δεν κάνει παρουσία τρίτων δεν τα ήξερα αυτά και... Ούτε για τις κακές συμπεριφορές. Για τις κακές συμπεριφορές είχα ακούσει πολλά. Δεν είχα δει. Είχα ακούσει. Αλλά απ' την άλλη άκουγα και κάποιους άλλους συναδέλφους που είχαν δουλέψει μαζί του που λέγανε γιατί ρε, μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Να. Οπότε δεν, ξέρεις, δεν έδωσε σημασία. Σημασία έχει ότι... Εντάξει, στοχοποιήθηκε το θέατρο, ότι μόνο στο θέατρο γίνονται αυτά, που είναι τεράστιο λάθος, όπως γνωρίζουμε. Και Απ' την άλλη, καλό ήταν που έγινε αυτό το σούσουρο, γιατί κάποιοι άνθρωποι τα προσέχουν. Γιατί, όπω πολύ καλά γνωρίζουμε, σε όλου του χώρου, mm -hmm. όταν ένα άνθρωπο που έχει μία θέση και βλέπει απέναντί του έναν άνθρωπο που έχει όνειρα, συνήθω χρησιμοποιούν τι θέσει του για να σου βοηθήσω, θα κάνει και εσύ αυτό. Αυτό γίνεται παντού. Ε, Εμεί στο χώρο μα δεν θέλουμε να γίνεται. Και καλώ έγινε ότι έγινε. Βέβαια, περάσαμε και στην άλλη άκρη πήραν πολλοί άνθρωποι και κυρίω και κοπέλε και αγόρια λάθο σήμα και φτάσαμε πια σε βλακώδει συμπεριφορέ του στήλη. Ε, να σου πω, σου είπα να κάνει αυτό. Μου μίλησε άσχημα Μητού. Δηλαδή δεν, δεν μπορώ να μιλήσει στον ιδιοποιό, ω κοινοδέτη εννοώ. αλλά θα περάσουν όλα αυτά. Σημασία έχει ότι πήραν το δρόμο του τα πράγματα και μόνο για καλό είναι. Αυτό που είπε εσύ εμπίπτει και στο περιστατικό που είχε να κάνει με σένα το περσινό με την ε, Λαμπρόγιαννη που ήσασταν μαζί στο Σέξι Λόντρι. Όχι, δηλαδή μια τελείως. κακιά στιγμή έγινε πιο μεγάλη ας πούμε. Όχι, όχι αυτό ήταν τελείω άλλο. Δεν θα, θα, αναφερθώ σε αυτό. Ναι, αν θέλεις φυσικά εννοείται. Δεν έγινε κάτι με αυτό. Υπήρχαν προβλήματα διαφορετική προσέγγισης τελείω. Και... Εμένα πραγματικά δεν μου ξανά αυτό τόσο χρόνο στο θέατρο, οπότε... Ναι, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Ήτανε να κι αυτό. Ναι. Ποια θα έλεγε ότι ήταν η πιο δύσκολη στιγμή τη ζωή σου, ε, από τα πρώτα. Αν πάρουμε όλη τη ζωή από το τότε που τον εαυτό μου, ο χαμό του μικρού. Mm. Το να δώσει μάχη για τη ζωή σου ήταν κάτι έτσι που καθώς. σε έφερε στα ωριά σου. Καθόλου. Ούτε με καθόλου. Είναι σωστή η αντιμετώπιση αυτή. Δεν ξέρω. Είναι η μόνη που που έχω εγώ. Έχω ένα σαν, πώς πω, ή, ή, κινη, ή κινησμός είναι ή μυρολατρεία. Α, αυτό είναι, ωραία, θα δούμε τι θα γίνει. Άμα είναι να φύγουμε, να φύγουμε. Δεν φοβήθηκε δηλαδή. Μπα, όχι. όχι. Αλλά ήσουν πειθαρχημένο ε, σε, αυτά που σου είπε να κάνει ο, ο γιατρό. Να κάνω, ναι, το έκανα. Ναι. Όχι με κανένα φανατισμό, μη φανταστεί, αλλά. Ναι. Ναι. Τώρα, α πούμε, τσεκάρεσαι. Τσεκάρομαι. Αλλά ποιοί μου έχουν πει έκτοτε να, να πίνω δύο λίτρα την ημέρα νερό τουλάχιστον. Δεν πίνω το μισό. Θέλω να πω, δεν είμαι και φανατικό. Ναι. Τώρα πώ είναι η υγεία σου, Σπύρο? Πολύ, καλά. Σου είπαν τότε, α πούμε, ξαναλέω, η οικογένεια, φίλοι, ότι Σπύρο, είδε το σώμα σου κάτι σου λέει. Ε, Διαγνώστηκε με καρκίνο. Θα δώσει τη μάχη, θα δώσουμε τη μάχη, αλλά και εσύ πρέπει να ρίξει ρυθμού. Σου το είπαν αυτό. Κοίταξε, το πιο σωστό μου το είπε μια αγαπημένη μου πια γιατρό που τη γνώρισε εξαιτία αυτού του πράγματο, mm -hmm. παθολόγο, σπουδαία επιστήμων. Και το πρώτο που μου είπε, μου λέει: Να σου πω γιατί δεν αγαπά το σπύρο εσύ. Λέω: Παρακαλώ. Λέει, Γιατί αυτό που σου λέω, Γιατί δεν αγαπά το σπύρο. Και ε, μου έκανε μια προσέγγιση, α πούμε, στο πράγμα, με έβαλε να το δω αλλιώ, σαν να ήταν, ξέρει. Ε, Βελονίστρια, ενώ είναι, η γυναίκα είναι δυτική δυτική επιστήμων. Και μου είπε ότι όλα αυτά παίζουν ρόλο. Δηλαδή η κούραση, το ότι πρέπει να κοιμηθεί και θε να κοιμηθεί, αλλά λε, α πάω να κάνω αυτό. Το φαγητό, όλα αυτά, το άγχο, όλο το. Είναι δεν αγαπά τον εαυτό σου και αυτό λέει, κάτσε φιλέ. Δεν με αγαπά η μία, δεν σε αγαπάω δέκα. Και πόσο καιρό σου πήρε αυτή η περιπέτεια, Ξέρω εγώ, μετά την εγχείρηση, σε κανα τρίμηνο ήμουν εντάξει. Δεν λύγησε σε καμία στιγμή τη περιπέτεια αυτή. Ε, λες, είμαι, ε, το λένε, είναι παγκόσμια τάση. cancer survivor, είμαι, ε, έχω επιβιώσει από τον καρκίνο Φέβαια. το λε. Έχει έρθει κόσμο και σου είπε, ότι έχω δει σε μια συνέντευξη σου που έχει πει ότι τα κατάφερε και, και πήρε θάρρο. Πολλέ φορέ έχει συμβεί αυτό. Γι' αυτό και μιλάω. Αλλιώ εγώ ξέρει δεν μιλάω. Ναι. Αλλά γι' αυτό και μιλάω, γιατί έχει συμβεί πολλέ φορέ. Η ψυχολογία είναι πολύ σημαντικό, Πολύ, ε? πολύ σημαντικό. Μα και οι γιατροί μου το έπανε. Mm -hmm. Μου λέγανε δεν γινόταν να μην γιατί εμεί στην αρχή λέμε ηθοποιό είναι, το παίζει. Τώρα φοβάται και μα το δείχνει. Όταν καταλάβαμε ότι πραγματικά ε, δεν σε αφορά και έλεγα αυτό στη δουλειά του και εγώ τη δική μου, γιατί έχω και δουλειά στο ε, και καταλαβαίνουμε ότι το εννοούσε, δεν ξέρει πόσο πολύ σε βοήθησε αυτό. Το βρήκε τυχαία, για... ρωτάω Τηλείως. γιατί. Σε έχω για άνθρωπο που δεν πα να κάνει τσεκ. Συμπτωματικά. Yeah. Έχω ένα φίλο γιατρό ο οποίο με κυνηγάει συνέχεια από πίσω. Mm. Ε, πάθαινα κάτι κράμπε και του λέω εσύ, κάθε βράδυ παθαίνω κράμπε και δεν μπορώ να κοιμηθώ. Μου λέει πάμε να κάνουμε για το θηροειδή λίγο έναν υπέρηχο. Και πήγαμε το θηροειδή, μια χαρά ο θηροειδή πάει λίγο παρακάτω, λέει οπ! κάνει μια παύση. Εγώ δεν τον έβλεπε, ήταν από πίσω. Μια παύση. Μόλι κάνει την παύση, λέω καρκινό έχω. Και τι ήταν, κόντι, Είτε... Πάμε στι εκλογέ. Σε λίγο καιρό θα έχουμε εκλογέ στην Ελλάδα. εσύ πάντα λε και δεν έχει κρύψει την αριστερή σου ιδεολογία. Και θέλω να σε ρωτήσω, παραμένει πιστό σε αυτή την αριστερή ιδεολογία. Στην ιδεολογία παραμένω. Στην ιδεολογία μόνο. Ναι. Στο κόμματα, όχι. Όχι στο πώ την ασκούν τα λεγόμενα αριστερά κόμματα. Πώ τα ξεχωρίζει, τι λε, δηλαδή, τι σε έχει απογοητεύσει. Ε, πολλά με έχουν απογοητεύσει. Ξέρεις, περνώντας και τα χρόνια, έχεις πια μία άλλη κοσμοθεωρία. Ανοίγει το, το φα, είσαι, ανοίγεις, ας πούμε. Ανοίγει το μυαλό σου, <χι> γίνεται το, το πλάνο γενικό και μαθαίνεις να βλέπεις και άλλα πράγματα. Το πιο απλό από όλα που με εκνευρίζει είναι ότι όταν είσαι αντιπολίτευση, δεν μπορεί μια κυβέρνηση να τα έχει κάνει όλα λάθος. Αποκλείεται. Στατιστικά δεν στέκει. Δεν μπορεί να τα λάσω. Δεν έχεις δηλαδή τ την τόση, ας πούμε, πέρα από την εξυπνάδα, δεν έχεις την τόση μεγαλοψυχία για αυτό τον τόπο που κόβες όταν αγαπάς, να πεις και να βγει αυτό σωστά το κάνατε. Αλλά για να σε πιστέψω κι εγώ. Γιατί άμα λες ότι τα έκανε όλα λάθος, όποιος και να είναι, αποκλείεται ρε παιδί μου και κατά λάθο θα κάνει ένα σωστό. Ας πούμε τώρα ο Μητσοτάκη που κυβερνά και είναι δεξιά. Αντίθετη από τη δική σου ιδεολογία. Τι θα έλεγε ότι έχει κάνει σωστό, Καλά, δεν πολύ ασχολούμαι να πω και την αλήθεια. Η αίσθηση που έχω mm -hmm. είναι ότι γίνονται αρκετά πράγματα σωστά και αυτό που λέμε νοικοκύρεμα. Mm -hmm. ε, γιατί καλή ιδεολογία, αλλά υπάρχει και η πρακτική πλευρά των πραγμάτων. Δηλαδή, ζούμε κάθε μέρα και οι άνθρωποι ζουν κάθε μέρα και έχουν παιδιά και τα μεγαλώνουν και έχουν μια ζωή και πληρώνουν ένα ενίκιο που δεν είναι να... επειδή είναι ιδεολογία δεν πειράζει να αντέξουμε, πρέπει να ζήσουν οι άνθρωποι. Ε, έχω λοιπόν την αίσθηση, χωρίς να έχω ντοκουμέντα και επιχειρήματα, σαν αίσθηση, ποτέ δεν πέφτω εγώ, ε, ότι γίνονται κάποια πράγματα... Πώς να σου πω, σαν να ξέρουν τη δουλειά. Και οι άλλοι δεν την ξέρανε, αλλά δεν την ξέρανε. Η πρώτη φορά αριστερά σε απογοήτευσε δηλαδή. Ναι, βέβαια. Χάρηκε στην αρχή με αυτό το σλόγγαν Πρώτη φορά αριστερά, ω αριστερό που είσαι. Τη φοβόμουν τη δουλειά λίγα εκεί. Τη φοβόμουν τη δουλειά γιατί, ξέρει. Άμα ξέρει του ανθρώπου και έχει μελετήσει και την ιστορία λίγο κτλ. Συνήθω έτσι γίνεται. Μου είσαι από κάτω και βρει και μου ήλθε. πάνω, είναι για να σε βρίζουμε. Ε, Όπω είναι τα πράγματα αγκυλωμένα και όχι στην Ελλάδα, παντού. Τα, τα πολιτικά συστήματα για να μπορέσει να. Συνυπάρξει ο κόσμο. Όπω είναι εγκυλωμένα έτσι, δεν μπορεί να ανέβει ένα άνθρωπο και να πει τα φτιάχνω όλα, τα γκρεμίζω όλα από την αρχή και τα ξαναφτιάχνω και γίνονται όλα τέλεια. Δεν θα συμβεί ποτέ αυτό. Σε αυτή τη ζωή ζούμε. Μπορούμε λοιπόν μόνο βελτιώσει να γίνονται και να υπάρχουν και όρια. Όρια, δηλαδή όρια. Μην τζαλαπαντά την αξιοπρέπεια του άλλου. Άρα όταν το λε. Ε... Η να ξεγελά τον κόσμο. Ότι θα τα αλλάξω όλα, θα τα ε, κρεμίσω. Βέβαια. Ναι. Ε, βέβαια. Θα σκίσω Αν το τα... πιστεύει, είσαι βλάξ. Αν δεν το πιστεύει, ξεγελά στον κόσμο. Είσαι δημαγωγό. Το ξέρει ότι εσύ έτσι και έλεγε αύριο ότι κατεβαίνει είτε με πασόγκ, είτε σιρίζα, είτε κουκούε, θα έβγαινε. Ναι, ναι, το ξέρω. Σου έχουν προτείνει. Πολλέ φορέ. Από αυτά τα τρία κόμματα. Ναι, ναι, ναι. ναι. Και... Όχι, από το κουκούε, όχι. Από το κουκούε δεν σου πρότεινα. Ναι, εγώ το είχα σίγουρο ότι από εκεί θα σου είχαν προτείνει. Αλλά νομίζω πω άμα πάω και του πω. Ναι. Ναι. Αλλά ναι. δεν θε. Όχι, όχι. Δεν θέλω να κάνω κάτι που δεν το γνωρίζω. Ποτέ μου δεν έχω κάνει κάτι που δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω. Πάμε τώρα στο κάνω ότι κοιμάσαι. Κάνει, κάνει καμπάξει στην τηλεόραση ω ηθοποιό μετά από πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω ήταν από το Αθήνα Θεσσαλονίκη. Ήταν το τελευταίο. Μάλλον. Ναι. ναι. Στην αρχή όλοι συζητήθηκε φυσικά ότι εντάξει, επιστροφή του Σπύρου Παπαδόπουλου σε μια σειρά έτσι, ιδιαίτερη, έχει να κάνει με το bullying, με μια αστυνομική, έχει thriller, με ένα καταπληκτικό συγγραφέα βραβευμένο στο εξωτερικό που γράφει το σενάριο. Αλλά όλο αυτό που ακολούθησε και που γίνεται σήμερα το περίμενε στις α, κριτικέ, κριτικές, το trend στο Twitter που είμαι σίγουρος δεν ξέρεις τι είναι ή ξέρεις. Όχι είναι ότι κάνουν hashtag και γράφουν το όνομα της σειρά και κάνουν πολλά σχόλια, άρα σχολιάζεται πολύ και ανεβαίνει ψηλά στην ατζέντα του σχολιασμού μες στο Twitter. Διθυραμβικά άρθρα στα sites και στα περιοδικά. Και ε, βγάζει για πρώτη φορά η Nielsen, η εταιρεία που κάνει τη ε, μέτρηση των, της τηλεθέασης, για πρώτη φορά, και ήταν καιρός νομίζω γιατί όλοι από πλατφόρμες βλέπουμε, την ετεροχρονισμένη τηλεθέαση και, είσαι, και η σειρά που παίζεις είναι η νούμερο ένα σειρά στην Ελλάδα στις πλατφόρμες, δηλαδή που πάει ο κόσμος και την βλέπει μετά όποια ώρα θέλει, όχι την ώρα που παίζεται. Νομίζω το Δεκέμβριο που το βγάλαμε είχε 2,5 εκατομμύρια θεάσεις. Ε, τα περίμενες όλα αυτά. Όχι, να σου πω βέβαια την αλήθεια, ο, ο Κωνσταντίνος ο Ζούλα μου τα έχει πει πολύ καιρό αυτά πριν. Μου λέει, έχω στοιχεία ότι γίνεται χαμός. Αλλά δεν θα, θα βγω να μιλήσω, επειδή είμαι κρατικό κανάλι, θα βγω να μιλήσω μόνο όταν είμαι σίγουρος. Αλλά στοιχεία έχω, ενδείξεις έχω. Ε, ναι, εγώ δεν με νοιάζει τώρα. Να σου πω την αλήθεια, δεν σκέφτομαι εγώ τώρα τι γίνεται. Εγώ σκέφτομαι ότι μου αρέσει πολύ η δουλειά και εμένα και όλων όσων την κάνουμε. Δηλαδή είμαστε ευτυχισμένοι. Εγώ το καταλαβαίνω καταρχά επειδή τραβάω 10 ώρα γυρίσματα και δεν κουράζομαι. Ισχύει, ναι. το έχουν πει και άλλοι ηθοποιοί που είναι φίλοι που παίζουν εκεί. Ναι. Έχει και την Έμιλη Κολιανδρή. Ναι, το κορίτσι μου. Και να πούμε ότι η κόρη σου, η ηθοποιό που παίζει την κόρη σου, είναι Κύπρια. Η ναι. μικρή. Ε, Γεωργία Μεσαρίτη. Από το ξυλοφάγο. Ναι. Έχει το λευτερή του Ζαμπετάκη που έχει κάνει 2-3 χρόνια στην Κύπρο και το ξέρουν στην Κύπρο από σειρέ. Ε, και το, μου λένε όλοι ότι περνάνε υπέροχα εκεί. Ναι, 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 περνάνε πολύ καλά. Πολύ καλά. Μα αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνουμε και εξή νιώθουμε, εντάξει, εγώ δεν θα γινόταν κι αλλιώ. Δεν, δεν, υπήρχε περίπτωση να, να γίνει αλλιώ. Νιώθουμε ότι τα έχουμε όλα, ό,τι ζητάμε από μηχανήματα, από χρόνους που είναι σημαντικό. Τα έχουμε όλα, μα έχουν στα όπα όπα και η ΕΡΤ και η εταιρεία παραγωγή η Silver Line. Οπότε δεν έχουμε καμία δικαιολογία. Αλλά δεν χρειαζόμαστε δικαιολογία γιατί αυτό το αγαπάμε. Οπότε μα αρέσει τόσο πολύ που ναι, αλλά θεωρώ ότι θα σε πείραζε. Μπορεί και όχι, αλλά δεν θα ήταν ωραίο το comeback σου στην τηλεόραση μετά από τόσα πολλά χρόνια να περνούσε απαρατηρήτο. Ναι, σωστό, δίκιο έχει. Θα έλεγα τότε ότι μάλλον τέλειωσε, φίλε. Γιατί έκανε αυτή τη σειρά, Τι ναι, είδες είδε σε αυτή τη πολύ, σειρά, άρεσε πολύ. Το σενάριο, Ναι, ναι. Τι σου άρεσε, Κοίταξε, είχα δει μια ταινία γαλλική και ήταν ένα τύπο, α πούμε, περίπου σαν αυτό που κάνω εγώ ε, και πήγαινε σε κάτι έτσι παραβατικούς τύπους ε, που μαζευόντουσαν σε μια κάτω από κάτι γέφυρες και τα λοιπά και τα λοιπά και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση πως αυτός ο άνθρωπος που πήγαινε εκεί στην αρχή τον κοροϊδεύανε γιατί ήταν ένας κανονικός ordinary τύπος ας πούμε ένας ανθρωπάκος και πήγαινε, και πήγαινε στους τύπους αυτούς μετά και του έλεγε, παιδιά, κοιτάξτε, άφηγε από εδώ, ένα-δύο, άφηγε από εδώ, άφηγε από εδώ. Επέμενε, 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 επέμενε και τελικά δεν μπορούσαν χωρί αυτόν. Και άρχισε, έγινε ο απόλυτο, πώ τον λένε, ηγέτη του. Δηλαδή, κάνανε ό,τι του έλεγε αυτό. Με λίγα λόγια, η δύναμη που έχει το καλό, αλλά το οποίο ξέρουμε ότι αργεί. Το κακό είναι άμεσο. Το, κακ, το καλό θέλει δουλειά, έχει δρόμο. Είχα επηρεαστεί λοιπόν πολύ από αυτή την ταινία και μόλι είδα το, το σενάριο, ε, ήμουν έτοιμο. Θα πάει για δεύτερη σεζόν που γράφουνε. Έτσι λένε, ναι. Θέλει. Θέλω, θέλω. Σπύρο, μου ευχαριστώ για το απόψη μα Κι Εγώ και εγώ. Ξέρω ότι έχει παραστάσει. Ε, Είχε και έτσι ένα εξαντλητικό πρόγραμμα. Αλλά όπω καταλάβαμε όλοι, ε, 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 εσύ είσαι μαθημένο να δουλεύει. Ναι, ναι, ναι. Πολύ. Εκτό τα καλοκαίρια, πα στην Άξο, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι στάνταρ. Ε, φέτος, στάνταρ, αλλά <laughs> φέτο πάλι. Άμα αρχίσουμε πάλι γυρίσματα που λέμε για δεύτερη χρονιά, καμιά κοσσαριά μέρε θα μου είναι που για μένα δεν είναι τίποτα. Δεν κάνει περιοδία με το θέατρο το καλοκαίρι, όχι. Ε. Περιοδία με τη βάρκα μου κάνω. <laughs> σπυρό μου, σε ευχαριστώ πάρα <laughs> πολύ. Να σε καλά. Ευχαριστήσεις και σε εσά που ήσασταν και απόψε μαζί μας στο ξενοδοχείο Athens Capital Πανεπιστημίου 4 που μας φιλοξένησε και στο Ξένος travel για την πολύτιμη βοήθειά του στην απόψινή εκπομπή. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα Κυριακή 6.45 στον ΑΛΦΑ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.